όπως ήδη αναφέρθηκε από τον κύριο Καστανά, κατά τα δύο προηγούμενα έτη πραγματοποιήθηκαν 4 αξιολογήσεις της χώρας ενώπιον μηχανισμών παρακολούθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετήχε στις 3 από τις 4 αυτές αξιολογήσεις ενώπιον της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, της Επιτροπής Κατά των Φυλετικών Διακρίσεων και στην Οικουμενική Περιοδική Αξιολόγηση της χώρας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε επιμέρους θεματικές, στις συστάσεις σε επιμέρους θεματικές που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε σχέση με την αντιμετώπιση του ρατσισμού και των εγκλημάτων μίσους. Αναγνωρίστηκε πράγματι η αξιοσημείωτη πρόοδος που έχει κάνει η χώρα στο πεδίο αυτό. Τα διεθνή όργανα και πολλά κράτη συνεχάρισαν τη χώρα για τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μυσαλλοδοξίας. Ωστόσο, και σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Καστανά, τονίστηκε ομόφωνα η ανάγκη εφαρμογής της αντιρατσιστικής νομοθεσίας, της αποτελεσματικής διερεύνησης των ρατσιστικών εγκλημάτων και της καταδίκης των κρατών, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των θυμάτων, ώστε να καταγγέλουν τα περιστατικά στις αρχές. Πράγματι, στους τομείς αυτούς χρειάζεται να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε. Έμφαση δόθηκε επίσης στην αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας και των διακρίσεων σε βάρος ατόμων της ΛΟΑΤ κοινότητας, προσφύγων, μεταναστών και Ρωμά. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη για εκπαίδευση αστυνομικών, εισαγγελέων και δικαστικών λειτουργών για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας, καθώς και η σημασία που έχουν εθνικές εκστρατείες για την ενίσχυση της ανεκτικότητας και για την ευαισθητοποίηση του κοινού κατά του ρατσισμού. Απ' την άλλη, η Επιτροπή Κατά των Φυλετικών Διακρίσεων κάλεσε την Ελλάδα να απαγορεύσει οργανώσεις που προωθούν τις φυλετικές διακρίσεις, όπως τη Χρυσή Αυγή, κατονομάζοντάς την. Η απάντηση της χώρας ήταν ότι λόγω του ιστορικού παρελθόντος η ένομη τάξη μας δεν επιτρέπει την απαγόρευση κομμάτων. Ωστόσο, τονίστηκε ότι είναι σε εξέλιξη η δίκη των στελεχών της Χρυσής Αυγής και ότι έχει διακοπεί η χρηματοδότηση του κόμματος από την πολιτεία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η σύσταση της Επιτροπής Κατά των Φυλετικών Διακρίσεων να τιμωρούνται οι δράστες αδικημάτων ρητορικής του μίσους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών. Η Επιτροπή κάλεσε μάλιστα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να επιτελέσει το ρόλο του, διασφαλίζοντας ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν προβάλλουν ρατσιστικές, ξενοφοβικές και μυσαλλόδοξες δηλώσεις και να επιβάλλει στις περιπτώσεις αυτές τις ανάλογες κυρώσεις. Σε σχέση με την αντιμετώπιση του ρατσισμού και των διακρίσεων, έχουμε όντως κάνει σημαντικά βήματα. Έχει ενισχυθεί η αντιρατσιστική νομοθεσία. Αναθεωρήθηκε, όπως ανέφερε και ο Υπουργός, ο νόμος για την ίση μεταχείριση, ενισχύοντας τις αρμοδιότητες του συνηγόρου του πολίτη. Έχουν οριστεί 5 πλέον ειδικοί εισαγγελείς για τα ρατσιστικά εγκλήματα και ευελπιστούμε να αυξηθούν. Ενώ η ποινική αντιμετώπιση του ρατσιστικού εγκλήματος εντάχθηκε και στο πρόγραμμα σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Το Εθνικό Συμβούλιο έχει ξεκινήσει τις δράσεις του. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης από σήμερα, 13 Φεβρουαρίου, ξεκινά την υλοποίηση ενός προγράμματος σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ για την ενίσχυση της ποινικής δικαιοσύνης στην αντιμετώπιση του ρατσιστικού εγκλήματος. Ενώ καλά γνωρίζετε ότι έχουν ληφθεί και ειδικά μέτρα για την εξάλληψη των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Ωστόσο, πράγματι χρειάζονται πολλά να γίνουν στο πεδίο της αντιμετώπισης του ρατσισμού και σίγουρα χρειάζεται να αυξήσουμε την εγρήγορση των φορέων και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στην αυθαιρεσία που διαπίστωσαν τα όργανα από τα σώματα ασφαλείας, όλα τα διεθνή όργανα και πάρα πολλά κράτη κατά τη διαδικασία της Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης αναφέρθηκαν στην ανάγκη αποτελεσματικής διερεύνησης των περιστατικών αυθαιρεσίας από τα σώματα ασφαλείας. Αναγνωρίσαμε το κενό που υπήρχε σε αυτό το πεδίο, δεδομένου ότι δεν λειτουργούσε ο μηχανισμός που είχε θεσπιστεί το 2011. Και με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως γνωρίζετε, η εν λόγω αρμοδιότητα ανατέθηκε πλέον στο συνήγορο του πολίτη, ο οποίος ορίστηκε ως εθνικός μηχανισμός διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας και για τα σώματα ασφαλείας, αλλά και για τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης. Αναμένουμε την έναρξη λειτουργίας αυτού του θεσμού και βεβαίως θα παρακολουθούμε από κοντά την εφαρμογή του νέου αυτού νομοθετικού πλαισίου. Έμφαση δόθηκε επίσης από τα διεθνή όργανα στην ενδοοικογενειακή βία και στη βία κατά των γυναικών. Πλειάδα χωρών κατά τη διαδικασία της Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης ανέδειξαν το θέμα και κάλεσαν τη χώρα να κυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταστολή της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.
Θα ήθελα να σημειώσω ότι μετά την προεργασία που διεξήχθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκρότησε νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την κατάρτιση του κυρωτικού και εφαρμοστικού νόμου της εν λόγω συνθήκης. Επίσης, μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των διεθνών οργάνων και κρατών για τα εθνικά σχέδια δράσης. Γεγονός που καταδεικνύει και τη σημασία τους. Όσον αφορά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, είναι υπό επεξεργασία η αξιολόγησή του, ενώ το Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης. Ερωτήσεις λάβαμε μάλιστα και για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού, το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες, στις εκ του νόμου αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού, και ευελπιστούμε ότι όλοι οι δημόσιοι φορείς θα συμβάλλουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω με τη σημασία, κατά την προσωπική μου άποψη και εμπειρία μέσα από αυτή τη διαδικασία, των εν λόγω διαδικασιών. Πάντο ο καθηγητής μας, ο κύριος Περάκης, μας έθετε το ερώτημα τι είναι πιο αποτελεσματικό για την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι η διεκδίκησή τους μέσα από τη δικαιοσύνη και τους δικαιοδοτικούς μηχανισμούς ή μέσα από τους μηχανισμούς παρακολούθηση των διεθνών συνθήκων και τις άλλες ειδικές διαδικασίες. Και πάντα το άφηνα να απάντητο το ερώτημα, όπως συνηθίζει να κάνει. Πράγματι, πόσο συμβάλλουν οι εν λόγω διαδικασίες στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Θυμίζω ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι συστάσεις δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Είναι πολλοί αυτοί που δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία αυτών των αξιολογήσεων, οι οποίες πράγματι εγείρουν και δυσκολίες, μας βάζουν όντως εμπελάδες. Χρειάζονται κόπο και προσωπικό χρόνο από τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, απαιτούν πολύ καλό συντονισμό και προετοιμασία, μας φέρνουν σε δύσκολη θέση ως χώρα όταν αναδεικνύουν τις αδυναμίες και τα κενά μας, μας εκνευρίζουν όταν τα διεθνή όργανα δεν αντιλαμβάνονται τους περιορισμούς της ένομης τάξης μας ή όταν παρισφρεί το πολιτικό στοιχείο που ενίοτε πράγματι παρισφρεί. Εν τούτης, οι διαδικασίες αυτές αποτελούν ένα βασικό εργαλείο της διπλωματίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πίεση που ασκούν στα κράτη είναι εξαιρετικά σημαντική. Ας μου επιτραπεί λοιπόν μια προσωπική εξομολόγηση. Στο ερώτημα που έθετε ο αγαπητός μας καθηγητής, πάντα πίστευα ως δικηγόρος ότι η δικαστική διεκδίκηση είναι η μόνη οδός για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων. Ωστόσο, οι διαδικασίες αυτές και οι συστάσεις των διεθνών οργάνων σηματοδότησαν και καθοδήγησαν το έργο της Γενικής Γραμματείας τα τελευταία 2 χρόνια. Αξιολογώντας τα αποτελέσματά τους, διαπιστώνουμε ότι είναι πολλά. Αναδεικνύουν τα κενά, τις ελλείψεις και τις αδυναμίες μας και μας δείχνουν το δρόμο προς τα εμπρός. Πρέπει να αναφέρω ότι για την κατάρτιση του σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού, ζητήσαμε εκ του περισσού από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να σχεδιάσουν τις δράσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις των διεθνών οργάνων, αυτές τις συστάσεις, και φυσικά την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αποτελούν επίσης ένα έναυσμα για να μελετήσει η πολιτεία την εφαρμογή της νομοθεσίας. Δείκτες, αριθμοί, στοιχεία συγκεντρώνονται για πρώτη φορά συχνά για τις αξιολογήσεις αυτές. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνέλεξε για πρώτη φορά στοιχεία για τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Αποτελούν επίσης αφορμή να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων. Μέσα από τις διαδικασίες αξιολόγησης αναδείχθηκε, για παράδειγμα, η ανάγκη ουσιαστικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των εθνικών στρατηγικών για τους Ρωμά, που δεν είχαν μελετηθεί μέχρι τώρα. Και τέλος, μας παρέχουν μια συνολική εικόνα της κατάστασης των δικαιωμάτων στη χώρα. Αναδεικνύουν την ανάγκη κεντρικού σχεδιασμού και συντονισμού στα θέματα δικαιωμάτων. Για όλα αυτά τα σημαντικά ωφέλη και για την ανάγκη διάδοσης των συστάσεων των διεθνών οργάνων, πραγματοποιείται η σημερινή ημερίδα, όπως άλλωστε είχαμε οι ίδιοι δεσμευτεί ενώπιόν τους. Σας ευχαριστώ πολύ.